σπαρταρώντας κυριολεκτικά σαν το ψάρι και με χαμηλωμένο το κεφάλι, ο 20χρονος σήμερα Γιάννης από τα Χανιά, που έπεσε θύμα κακοποίησης και βιασμού από 4 άνδρες, 2 λαϊκούς και 2 κληρικούς, με τη συγκατάθεση του πατέρα του, αντίκρισε έστω και με κρινάκρι του ματιού του για πρώτη φορά μετά από 16 μήνες τους βασανιστές του, τους οποίους μάλιστα αναγνώρισε και έδειξε με το χέρι του στη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ερεθύμνου. Και σε δική μου ερώτηση και σε ερώτηση του δικαστηρίου, γύρισε μάλιστα και έδειξε με το χέρι του ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή, τις αναγνώρισε πλήρως. Το δικαστήριο εξέτασε και κλεισμένων των θυρών με τη βοήθεια δικαστικού ψυχολόγου για σχεδόν 5 ώρες το βασικό μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος ευρισκόμενος σε πλήρη σύγχυση λόγω της νοητικής του κατάστασης αλλά και της επιβαρημένης ψυχολογικής του θέσης, βομβαρδίστηκε κυριολεκτικά από ερωτήσεις, κυρίως από τους 6 συνηγόρους υπεράσπισης, την ίδια ώρα που το αίτημα περί απομάκρυνσης των 5 κατηγορουμένων από την αίθουσα με σκοπό την προστασία του Γιάννη απορρίφθηκε. Υπήρχε δυνατότητα να γίνουν οι ερωτήσεις προς το παιδί γραπτός. Κάτι το οποίο εν τέλει απορρίφθηκε. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του Γιάννη Νίκος Ντουντουλάκης, οι σύνηγοροι υπεράσπισης προχώρησαν σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, διατυπώνοντάς τες έτσι ώστε να προκληθεί επιπλέον σύγχυση στο μάρτυρα, αγνοώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν μπορεί επουδενή να στοιχειοθετήσει το κύριο επιχείρημα της υπεράσπισης, που είναι ότι το παιδί είναι μυθομανής. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε ο ίδιος έπαιξε το ρόλο του υποβολέα στις έγγραφες καταθέσεις του Γιάννη στις αρμόδιες αρχές, όπως φέρεται να υπόθηκε στη διάρκεια της διαδικασίας από την υπεράσπιση, με σκοπό τον εκφοβισμό του Γιάννη αλλά και του ίδιου προσωπικά. Αναφέρθηκε μάλιστα και για άνοιγμα ποινικής δικογραφίας σε περίπτωση που δήθεν εγώ προσωπικά έχω υποβάλει απαντήσεις στο παιδί και το έχω εντός εισαγωγικών δασκαλέψει να πει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αναγνωρίζοντας την νοητική κατάσταση του Γιάννη, οι συνήγοροι υπεράσπισης διαστόματος Βάσος Πανταζή ισχυρίστηκαν ότι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας είναι εντελώς αναξιόπιστος και ότι λέει ψέματα για το μαρτύριο που υποστηρίζει ότι έζησε στα χέρια των 5 κατηγορουμένων. Το ίδιο το παιδί είπε ότι εγώ λέω ψέματα στη ζωή μου, τα λέω για να με λυπούνται και μπορώ να πω ότι έχω πει ψέματα. Πράγμα το οποίο το είπε και στην ψυχολόγο που τον εξέτασε στο ίδρυμα και όχι τη δική μας τεχνική σύμβουλο. Όταν δε ρωτήθηκε από το δικαστήριο αυτό και αυτής της ποιότητας, ξαναλέω, τι ψέματα είναι αυτά, είπε το ίδιο ο ίδιος 20χρονος ότι λέω ψέματα για πράγματα που δήθεν έχω ζήσει, ενώ δεν τα έχω ζήσει. Επιπλέον, η κυρία Πανταζή ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης έχει καταγγείλει περίπου άλλα 25 άτομα από το χωριό του ότι προχώρησαν σε εσελγείς πράξεις σε βάρος του, χωρίς ωστόσο να έχει πέσει φως σε αυτή την πτυχή της υπόθεσης. Νιώθω ότι ο καθένας από εμάς θα φοβόταν ότι θα μπορούσε να είναι ιονή κατηγορούμενος σε μια τέτοια ποιότητας παιδί, χωρίς να φταίει το ίδιο το παιδί. Η ίδια πάντως άφησε εχμές εναντίον εκείνων, τους οποίους δεν κατονόμασε, που κατέστησαν το Γιάννη μάρτυρα στην υπόθεση με σκοπό, όπως είπε, να βλάψουν κάποιους ανθρώπους. Κακός κατέστη μάρτυρας, κακός θεωρήθηκε αξιόπιστη κατάθεσή του και κακός είναι προφυλακισμένος εντολές μου 12 μήνες. Μετά την κατάθεση του Γιάννη και αφού κατατέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από το συνήγορό του ως προς τα όσα ισχυρίστηκε, η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα με την εξέταση άλλων μαρτύρων κατηγορίας, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί και αύριο στις 9 το πρωί.